Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την δύσκολη αυτή μέρα στη σκιά της εθνικής τραγωδίας από τις φωνικές πυρκαγιές είναι οι οικονομικές ειδήσεις από το insider.gr. Το μήνυμα που απίφθινε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Klaus Regling, πως η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που αποφάσισε το Eurogroup στις 21 Ιουνίου θα εξαρτηθεί από την μεταρρυθμιστική στόχευση της Ελλάδος είναι κάτι που δείχνει ξεκάθαρα πως η απομείωση του χρέους δεν είναι μια διαδικασία εφάπαξ και ανεφόρων. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να μείνει συνεπής στα όσα έχει συμφωνήσει με την Ευρωζώνη, διαφορετικά θα κινδυνεύσει να βρεθεί χωρίς το δίχτυ προστασίας της ζώνης του ευρώ. Ανοίγει την Παρασκευή ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet. Πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτησή τους θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Η πύλη θα παραμείνει ανοιχτή για 5 ημέρες μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 31 Ιουλίου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον κλάδο της εστίασης τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ξένες αλυσίδες που ήρθαν, είδαν και δεν άντεξαν, άλλες που το πάλεψαν και κατάφεραν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, αλλά και άλλες που ενώ εξήγηλαν μεγαλόπνοα σχέδια, τελικά αναγκάστηκαν να περιορίσουν σημαντικά τα αρχικά τους πλάνα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη πολυαναμενόμενη είσοδος της Burger King στην Ελλάδα, που αν και το 2016 ανακοίνωσε πανηγυρικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά με δεκάδες καταστήματα, τελικά επέλεξε πριν από μερικούς μήνες να ανοίξει το πρώτο κατάστημά του στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Η πορεία της διεθνούς αλυσίδας McDonald's ήταν και αυτή απογοητευτική. Η Wendy's έκλεισε και το τελευταίο της κατάστημα μετά από μια πολύχρονη παρουσία στην Ελλάδα στις αρχές του 2000. Ανάλογη ήταν και η πορεία της αλυσίδας εστιατορίων Applebee's, που το 2011, μετά από 15 χρόνια παρουσία στη χώρα μας, ανέστειλε τη λειτουργία της. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 751,43 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,01% ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.